Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση για το τι γίνεται στον κατασκευαστικό κλάδο και τι γίνεται γενικότερα, αν κινείται, αν υπάρχει όμως και μία βελτίωση. Γιατί ξέρουμε ότι ο χώρος των κατασκευών, του κατασκευαστικού κλάδου συνολικά, κατέγραψε τα τελευταία χρόνια μία πάρα πολύ σημαντική πτώση. Φαίνεται όμως ότι τα τελευταία χρόνια κάτι πάει να κινηθεί πάλι. Ο Λευτέρης Κουμαντάκης είναι εδώ, συνεργάτης της εκπομπής. Είναι και η κυρία Ειρήνη Βρέτζου, πρόεδρος του ΔΕΤΑ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Λευτέρη, έχεις συλλέξει ρεπορτάζ, έχεις συλλέξει στοιχεία από μια πανελλήνια έρευνα, η οποία μας δείχνει την πορεία των έργων, των κατασκευαστικών έργων, αλλά και της οικοδομής. Είναι μια έρευνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, στοιχεία που αποτυπώνουν, αν μη τι άλλο, την πορεία, την κάθετη προς την πτώση που κατέγραψε ο κλάδος της οικοδομής, αλλά και γενικότερα των κατασκευαστικών έργων σε ολόκληρη τη χώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά τα στοιχεία μαζί και θα δούμε βεβαίως και ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί και αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Κρήτης. Από ό,τι φαίνεται πάντως, έχει πέσει το κομμάτι της οικοδομής και του κατασκευαστικού κλάδου πτώση, ελεύθερη πτώση κατά 75% από το 2007 έως το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που θα παρουσιάσουμε. Μάλιστα. Και να δούμε εμείς τα στοιχεία της έρευνας που μας έρχονται από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Κυρία Βρέτζο, ένα πρώτο δικό σας σχόλιο θέλω. Είναι αλήθεια ότι ο κατασκευαστικός κλάδος πέρασε τα τελευταία χρόνια μια σημαντική κρίση? Ναι, βέβαια. Προφανώς είναι αλήθεια. Πέρασε πολύ μεγάλη κρίση και συνεχίζει να είναι. Απλά η διαφορά, διότι άκουσα τη χρονολογία που εσείς κοιτάτε και έχουν καταγραφεί αυτά τα στοιχεία. Σαφώς, ειδικά ο κατασκευαστικός κλάδος και η μηχανική, αυτό το βιώσαμε πάρα πολύ έντονα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει και που έχει αξία είναι να δούμε από το 10, από τώρα δηλαδή τα τελευταία δύο χρόνια, τι γίνεται. Γιατί νομίζω αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, ναι, και γενικά βλέπουμε μια σταδιακή άνοδο της κατάστασης. Δειλά-δειλά, αλλά πάει να ανέβει. Δειλά-δειλά, ναι, αλλά μια σταδιακή άνοδο της κατάστασης και με κάποια στοιχεία σε σχέση με την απασχόληση ιδιαίτερα των μηχανικών που φαίνονται. Αναφέρεστε σε πανελλαδικό επίπεδο ή σε επίπεδο Κρήτης, που το ζείτε εδώ πέρα? Σε επίπεδο Κρήτης το ζούμε, ναι, σε επίπεδο Κρήτης σίγουρα. Σε πανελλαδικό δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Σε σχέση βέβαια με το κομμάτι των αυθαιρέτων και του εξοικονομού που τρέχει, σίγουρα υπάρχει μια άνοδος και πανελλαδικά, αλλά θα ήθελα σε επίπεδο Ανατολικής Κρήτης να πω κάποια πράγματα που σηματοδοτούν κάποια αλλαγή και που τη βλέπουμε με διάφορους τρόπους και στο τεχνικό επιμελητήριο. Ωραία. Για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και να δούμε τι είναι εκείνο το οποίο σηματοδοτεί λοιπόν αυτή την αλλαγή και τι έχει αρχίσει και κινείται σε ό,τι αφορά το κομμάτι της Ανατολικής Κρήτης, κυρίως το οποίο γνωρίζετε κιόλας. Να δούμε πρώτα όμως τα στοιχεία τα οποία μας έρχονται από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Για το 2017 μέχρι και το 2017, Λευτέρη, συγκριτικά η επενδυτική δαπάνη για τα κατασκευαστικά έργα. Αποτυπώνεται πλήρως λοιπόν, Νικολέτα, έτσι το νοσηρό κλίμα το οποίο περιγράφαμε προηγουμένως. Βλέπουμε ότι το 2007 όσον αφορά τα κατασκευαστικά έργα η κατασκευαστική δαπάνη άγγιξε τότε το 33,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Βλέπουμε διαδοχικά παρακάτω τις υπόλοιπες χρονιές, το 2008 29,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Φτάνουμε στο 2015, περίπου στα μέσα της οικονομικής κρίσης. Το ποσό της κατασκευαστικής δαπάνης έχει αγγίξει τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πτώση κατά 75% είναι το ποσοστό το οποίο μεταφράζεται αναφορικά με τα στοιχεία που δίνονται από την έρευνα. Φτάσαμε το 2016 και το 2017 αυτό το ποσό να έχει αγγίξει περίπου τα 9 δισεκατομμύρια με μια μικρή απόκληση το 2016 στα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ και φαίνεται τουλάχιστον να σταθεροποιείται τα τελευταία τρία χρόνια. Να πάμε να δούμε και την επόμενη κάρτα για να συνεχίσουμε και τη συζήτηση. Μια κάρτα η οποία αφορά την οικοδομή, λοιπόν, κατοικίες, οικοδομή συνολικά. Όπου και εκεί τα πράγματα είναι ανάλογα των προηγούμενων στοιχείων που είδαμε. Είδαμε ότι βλέπουμε ότι το 2007 η δαπάνη σε επίπεδο χώρας για να χτίσει κάποιος, να μπει στη διαδικασία να δημιουργήσει κατοικίες και οικοδομές, άγγιξε τα 24,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάτι το οποίο αντιστοιχεί στο 10,8 του συνολικού ΑΕΠ της χώρας. Ενώ το 2017 ερχόμαστε και βλέπουμε μια μεγάλη πτώση με την δαπάνη να έχει αγγίξει μόλις το 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ που μεταφράζεται σε 0,6% του ΑΕΠ της χώρας. Θα μπορούσε αυτό, κυρία Βρέτζου, ότι έχει να κάνει με την κατοικία και την οικοδομή να οφείλεται πέρα από την οικονομική κρίση και την, φυσικά την μη δυνατότητα πολλών να χτίσουν ένα καινούριο σπίτι, αλλά και στον φόβο αν
κάποιος είχε λεφτά να μην χτίσει λόγω ένφια, λόγω φορολογίας, λόγω τεκμήριων, ναι, λόγω χιλιαδιού, τα οποία τρέχουν παράλληλα. Καταρχήν τα στοιχεία όντως αποτυπώνουν την κατάσταση την οποία βιώσαμε. Γιατί μιλάμε ότι περιλαμβάνουν μέσα την πολύ βαθιά κρίση και την πραγματικά έλλειψη παντελής δραστηριότητας σε επίπεδο οικοδομικής δραστηριότητας και απασχόλησης μηχανικών. Mm-hmm. Την οποία τη βιώσαμε και είναι πραγματικά ήταν δραματική. Χρησιμοποιώ το ήταν με την έννοια που σας είπα ότι κάτι φαίνεται να αλλάζει τα τελευταία δύο χρόνια, με αργούς ρυθμούς να μένει, έτσι, το τονίζω αυτό. Αυτό πράγματι αποτυπώνει την πραγματικότητα. Έχει να κάνει σίγουρα με την οικονομική κρίση και την έλλειψη πόρων, αλλά και σίγουρα με τα μέτρα τα οποία έγινε έμφυα, τα οποία ήταν πάρα πολύ επιβαρυντικά. Και φαντάζομαι και κάποιος και τις τράπεζες, την έλλειψη χρηματοδότησης, που αυτό ήταν η κινητήριος δύναμη τα προηγούμενα χρόνια που βλέπουμε αυτά τα μεγάλα ποσά. Mm-hmm. Σε επίπεδο τουλάχιστον ιδιωτικής κατασκευής ήταν τεράστιο θέμα το να μπορεί κάποιος να δανειστεί για να μπορέσει να επενδύσει στην κατοικία, που είναι κάτι που αφορά και πατροπαράδοτα την Ελλάδα. Mm-hmm. Βέβαια είναι και το κομμάτι του δημοσίου, δηλαδή των δημοσίων επενδύσεων, που επίσης έχουμε κατακόρυφες, γιατί ο κατασκευαστικός κλάδος συνδέεται και με τα έργα. Mm-hmm. Έχει να κάνει λοιπόν και με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο μειώθηκε δραματικά. Και βέβαια έχει να κάνει και με την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τα έργα υποδομής και το κομμάτι αυτό της χρηματοδότησης που αφορούσε μεγάλα έργα υποδομής, που επίσης θεωρώ ότι εντάσσονται σε αυτή την έρευνα, mm-hmm. έχει μειωθεί πάρα πολύ. Γιατί τα στοιχεία, ενώ μπήκαμε εμείς στην κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτούσε με βάση τα προηγούμενα χρόνια, θεωρούσε ότι είμαστε μια χώρα που πλέον είχε κάνει τις υποδομές της, θεωρούσε ότι έπρεπε τότε να δώσει χρήματα σε άλλες χώρες που είχαν μόλις ενταχθεί. Οπότε τα έργα υποδομής και το κομμάτι αυτό των μεγάλων έργων μειώθηκε δραματικά. Και συνεχίζει βέβαια και να μειώνεται. Ούτε τώρα έχουμε ποσά μεγάλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για έργα τέτοια όπως εντάσσονται εδώ. Άρα προφανώς δίνουν το κλίμα αυτά τα στοιχεία για αυτή τη δεκαετία που αναφέρονται. Mm-hmm. Και το ζήσαμε κι εμείς εδώ πάρα πολύ καλά στο τεχνικό επιμελητήριο. Και οι μηχανικοί οι οποίοι το αντιμετωπίζουν χρόνια τώρα αυτό το πρόβλημα. Είναι δεικτικά και τα στοιχεία, και εγώ θα ήθελα να επιστρέψουμε, Νικολέτα, και στο κομμάτι της οικοδομής. Καθώς τα στοιχεία που παρουσιάσαμε πριν, είδαμε ότι είχαμε μία απότομη πτώση της τάξης, παρακαλώ, το 95,4% όσον αφορά την υποχώρηση της οικοδομής στο κομμάτι αυτό. Και χαρακτηριστική είναι και η κάρτα η οποία έχουμε ακριβώς ετοιμάσει. Και νομίζω για αυτά τα στοιχεία έχετε να μας δώσετε νεότερα και πιο αισιόδοξα στοιχεία, κυρία Βρέτζου. Βλέπουμε όσον αφορά τις άδειες για και για οικοδομές που φτιάχτηκαν τα τελευταία χρόνια. Το 2007 είχαμε 79.000 άδειες και το 2017 μόλις 14.000. Και είναι σημαντικό, αποτυπώνεται και εδώ η πτώση του κατασκευαστικού κλάδου και του κλάδου της οικοδομής. Ωστόσο, νομίζω και έχουμε όλη την αίσθηση, Νικολέτα, ότι σε επίπεδο Κρήτης όντως κάτι αλλάζει. Δειλά-δειλά. Βλέπουμε δηλαδή να σηκώνονται οικοδομές, να χτίζονται πολυκατοικίες, mm-hmm. κάποια σπίτια. Ποιος είναι ο σφιγμός στον οποίο αφού γκράζεστε τουλάχιστον εσείς? Ναι, επίσης όντως αποτυπώνουν αυτή την πραγματικότητα τα στοιχεία. Δηλαδή, οι οικοδομικές άδειες, αν πάρουμε το 7 με το 17, ναι, υπάρχει αυτή η τεράστια διαφορά. Όμως, αν δούμε τα στοιχεία από την ειδόμ του Αγίου Νικολάου και την ειδόμ του Ηρακλείου, που τουλάχιστον έχουμε, είναι η μεγαλύτερη στην Ανατολική mm-hmm. Κρήτη, βλέπουμε μία αυξητική τάση. Ο τελευταίος χρόνος έχει μια αύξηση της τάξης του 20% σε έκδοση οικοδομικών αδειών. Και εδώ θέλω επίσης να προσθέσω και κάτι άλλο που δεν αποτυπώνεται σε αυτές τις έρευνες, ότι μετά το 2011, όπου αρχίσαμε σταδιακά να υπάρχει με την αλλαγή της νομοθεσίας, έχουν μπει και οι άδειες μικρής κλίμακας και έχει αλλάξει στην ουσία, δηλαδή, τα στοιχεία αυτά. Παλιότερα ήταν όλες οι άδειες. Mm-hmm. Τώρα έχουμε άδειες μικρής κλίμακας που δεν καταγράφονται εδώ και που αφορούν ανακαινήσεις, τροποποιήσεις, αλλαγές. Αυτό δηλαδή δεν καταγράφεται, που όμως είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Επίσης, μετά τις 15 του Οκτώβρη έχει μπει σε εφαρμογή το υπολοδομία, με το οποίο ένα μεγάλο τμήμα αυτών των αδειών και ιδιαίτερα της μικρής κλίμακας, που αφορούν πάρα πολλές εργασίες που mm-hmm. γίνονται και σε επίπεδο μεγάλων έργων, όπως είναι, ας πούμε, τα ξενοδοχεία, εντάσσονται εκεί και δεν αποτυπώνονται στον αριθμό των αδειών. Και γίνονται επίσης και με ένα άλλο τρόπο. Δηλαδή, γίνονται με ευθύνη πλέον μηχανικού και έχει αλλάξει τελείως το. Έχει αλλάξει όλο αυτό. Ο τρόπος καταγραφής του. Και η καταγραφή, ναι, και ο τρόπος. Βλέπουμε λοιπόν μια αυξητική τάση. Υπάρχει επίσης το εξοικονομώ
που είναι σε λειτουργεί και που δίνει, γίνονται εργασίες, δηλαδή υπάρχει μια ροή σταθερή και που βοηθάει και να αναβαθμιστεί κατά μια έννοια και το οικιστικό έτσι, απόθεμα που έχουμε, που θεωρώ, για να πούμε και κάτι άλλο πάνω σε αυτό, ότι πέρα από αυτή την αυξητική τάση, η οποία σίγουρα είναι θετική, αλλά δεν θα είναι θεαματική, ούτε θεωρώ ότι θα φτάσουμε ποτέ σε αυτά τα επίπεδα με τις συνθήκες που έχουμε. Απλά υπάρχει μια αισιοδοξία και μια έτσι ανάπτυξη γραμμικά που ανεβαίνει. Θα υπάρχουν τομείς, όπως είναι ας πούμε το εξοικονομώ, όπως είναι το ήδη το οικιστικό απόθεμα, το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί με ένα άλλο τρόπο, που θεωρώ ότι πρέπει και μέσα από εκεί θα έχουμε μια ανάπτυξη επίσης. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα φτάσουν ποτέ σε αυτά τα επίπεδα που βλέπουμε τώρα εδώ. Γιατί, να πούμε και κάτι, έγινε λίγο και ανορθόδοξα. Δηλαδή κάπου εκείνο το διάστημα μπήκαν όλοι, υπήρξε δηλαδή μια ζήτηση με αποτέλεσμα μια ότι έγινε ένα ζήτηση, μεγάλο, ναι, χτίστηκαν πάρα πολλά, έτσι να πω, νέες οικοδομές και βέβαια και μπήκαν όλοι στην παραγωγή αυτή, να πω και κάτι άλλο. Δηλαδή τώρα έχουμε ένα εξορθολογισμό λίγο της ενασχόλησης με ανθρώπους που είναι του επαγγέλματος, που αυτό είναι στα θετικά και μένει τώρα να δούμε πώς αυτό θα... Θεωρείτε ότι μπαίνουν νέες πιο σίγουρες βάσεις από εδώ και στο εξής, έτσι ώστε εντάξει, έγινε ένα ξεκαθάρισμα, γιατί να πω η οικοδομή και η δουλειά αυτή απαιτεί μια, έτσι, να είναι κάποιος της δουλειάς. Δηλαδή είναι δύσκολο. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι που είναι δύσκολο. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, η συνεργασία σας με τον Δήμο σε ό,τι έχει να κάνει, μου έλεγε ο Λευτέρης νωρίτερα το ρεπορτάζ, προχωράει για τα παλαιά κτίρια και τις μελέτες οι οποίες γίνονται. Λευτέρη, για την καταγραφή και για την καταγραφή των παλαιών κατοικιών εντός του Ηρακλείου. Είχαμε δει να πέφτουν μπαλκόνια κατά καιρούς. Είχαμε καταγγελίες φωτών. Και αναλάβατε λοιπόν μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία εσείς. Και ο Δήμος από κοινού να προχωρήσετε σε αυτήν την καταγραφή των παλαιών κτισμάτων και των διατηρητέων. Πώς κυλάει είναι η κατάσταση, μια πράγματι πολύ αξιόλογη και πρωτοπόρα αυτή η δουλειά που γίνεται. Έχουμε υπογράψει με το Δήμο Ηρακλείου μια προγραμματική σύμβαση για την καταγραφή του οικιστικού αποθέματος εντός των τυχών κυρίως, γιατί αυτό αφορούσε αρχικά, έτσι ώστε να δούμε κάποια παλιά κτίρια τα οποία έχουν κυρίως επικινδυνότητα όσον αφορά δημόσιο χώρο, κυρίως αυτό. Έχουμε ομάδες καταγραφής, οι οποίες είναι στο Ηράκλειο, καταγράφουν ομάδες πεδίου και στη συνέχεια θα επεξεργαστούμε αυτά τα αποτελέσματα και θα παραδοθούν στο Δήμο Ηρακλείου. Είναι πολύ αξιόλογη δουλειά γίνεται. Οδεύει προς το τέλος τουλάχιστον. Ναι, βέβαια, οδεύει προς το τέλος. Οι ομάδες καταγραφής έχουν σχεδόν ολοκληρώσει ένα τμήμα. Θέλω να πω ότι αυτό ήταν μια πρώτη προσπάθεια. Και να φανταστώ ότι έχουν καταγράψει και μεγάλο αριθμό. Μεγάλο αριθμό έχουν καταγράψει. Ήταν γύρω στα 500 από ό,τι φαίνεται. Οφείλω όμως να σας πω ότι υπάρχουν κι άλλα. Δηλαδή, κανονικά θα πρέπει είτε να επεκταθεί αυτό, είτε να δούμε τέλος πάντων με ποιο τρόπο. Δεν έχει γίνει δηλαδή στο σύνολό τους. Δεν φτάνουν αυτά. Θα τολμήσω να πω ότι δεν χρειάζεται μόνο η καταγραφή. Πρέπει να προχωρήσουμε και σε παρεμβάσεις. Εντάξει. Αυτό είναι ένα δεύτερο στάδιο. Αλλά τουλάχιστον για αρχή αυτό είναι πραγματικά πρωτοποριακή δουλειά και πολύ αξιόλογη. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ.